Αέρα Πάτρας. Στους 92,5, 93,9 και 89,9. Πάμε στον Θέμη τον Συμβουλόπουλο, πρώτο συντονιστή της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, τον οποίο τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέμη, μας ακούς? Θέμη. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στον Συμβουλόπουλο Άγγελε. Ναι, καλημέρα. Παναλαμβάνω, είναι πρώτος συντονιστής της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ. Θέμη, λέει ο Σαμαρά. Και συνάδελφό σας, πρέπει να πείτε. Λοιπόν, ξέρεις, για τα του οίκου μας, Θέμη, επειδή πολλοί ακροατές μας περιμένουν στη γωνία για το πώς θα μιλήσουμε για την ΕΡΤ, και επειδή θεωρήσαμε τον Άγγελο ότι εδώ ο κόσμος πεινάει, ότι πηγαίνεις και κάνεις αγώνα για τους πληστηριασμούς, ακυρώνεις πληστηριασμούς φτωχών ανθρώπων. Και ο πληστηριασμός γίνεται και στη ζωή μας, έτσι, γιατί κάπου το έχουμε αφήσει. Άλλοι κρεμασμένοι στους κάδους. Δεν θα συζητήσω τώρα τα της ΕΡΤ. Έχουμε εκεί όποιος είναι εκεί να το τελειώσει το θέμα και να δούμε τι θα γίνει. Πάμε όμως ένα πρώτο σχόλιο για τον Σαμαρά, ο οποίος λέει κόψε το θέατρο γιατί ανεβαίνει ο λογαριασμός. Καλά, εντάξει τώρα, άλλαξε ο Μανολιός, δεν ξέρω τι γίνεται. Απλά ο Σαμαράς, να σου πω κάτι συνάδελφε Γιάννη, ότι ναι, αυτή τη στιγμή εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ με τους προηγούμενους. Έτσι κι αλλιώς ήταν ευχής έργων. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ο λαός μας ψήφισε και τους έστειλε μια ώρα αρχίτερα, αν θέλεις, στο χρονοντούλα από της ιστορίας, να το πούμε έτσι, από τη μία μεριά. Την ομάδα Σαμαρά δεν την έστειλε, Θέμη. Η ομάδα Σαμαρά και τα δουλοκάναλα τους έχουν πρώτο τραπέζι, πίστα. Και είδα και σήμερα στην ΕΡΙΤ το πρωί τη Χριστοφιλέα να του λέει «Κύριε» του Άδωνη. Μα τι λέτε «Κύριε»? Ναι, Χριστοφιλέα, ναι, ναι, που έκλαιγε τότε που έκλεισε η ΕΡΤ. Απλά ξέρεις τι θέλω να πω, ότι εγώ πιστεύω ότι αυτός έχει τελειώσει έτσι κι αλλιώς και θα φανεί και στο επόμενο διάστημα, όσον αφορά για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή. Αλλά αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι, χωρίς να καταλογίζω δίκη, να κάνω δίκη προθέσεων, ότι δίνει η σημερινή η νέα κυβέρνηση το έδαφος για να κάνει κριτική αυτός ο τύπος. Αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα. Γιατί βγαίνει και τους κάνει κριτική σε πράγματα τα οποία ο ίδιος θα τα έκανε χειρότερα ενδεχομένως. Αλλά του δίνουν το δικαίωμα να το κάνει. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι να το δούμε. Γιατί δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ένας άνθρωπος αντίπαλος, αν θέλεις, όλου ενός ολόκληρου λαού που μας έφερε σε αυτή την κατάσταση, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει σωστή κριτική σε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή η οποία έχει τα πράγματα στα χέρια της. Να ξεχωρίσουμε δηλαδή το ένα από το άλλο. Βέβαια, σου λέω, με εκνευρίζει πάρα πολύ που παίρνει το δικαίωμα αυτός ο άνθρωπος και κάνει μια κριτική σε κάποια πράγματα και τους ξεμπροστιάζει. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Πάντως, Θέμη, επιμένουν στην πολιτική τους όμως. Δηλαδή αυτή η ομάδα του Σαμαρά, γιατί ομάδα είναι, και έχω πει από το μικρόφωνο ότι αν δεν οι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας δεν τους σταματήσουν, θα έχουν την τύχη του Πασόκ. Εννοείται, εννοείται, σαφώς, σαφώς. Και επιμένουμε σε αυτό που έτσι κι αλλιώς, κοίταξε να δεις, εγώ ξέρεις τι βλέπω σε αυτή την ιστορία. Γιατί όποιος μπει στην λογική και διαβάσει αυτά τα mail τα οποία ανταλλάχθηκαν και οι συμφωνίες οι οποίες γίνανε στα τελευταία Eurogroup με τις διαπραγματεύσεις της νέας κυβέρνησης, δυστυχώς θα δει με πολύ μεγάλη σαφήνεια, και ας αφήσουμε έξω τις δημιουργικές ασάφειες οι οποίες μας τρώνε το μυαλό και δεν μπορούμε να καταλάβουμε, όποιος μπει να διαβάσει θα δει ότι επί της ουσίας συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Και εγώ θα σου πω προς επιβεβαίωση αυτού του πράγματος ότι είναι η πρώτη η πλευρά των νεοφασιστών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι είναι εντελώς πρόθυμοι να ψηφίσουν οποιαδήποτε αυτή τη στιγμή τροποποίηση ή νομοσχέδιο ή μέτρα θα κατεβάσει η νέα κυβέρνηση στη Βουλή. Αυτό δεν σου κάνει εντύπωση? Το λένε και οι ίδιοι, Θέμη. Όταν τους ρωτάνε οι δημοσιογράφοι
θα ψηφίσετε εσείς τα μέτρα που θα φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ναι. Βεβαίω θα τα ψηφίσουν, διότι αυτοί δεν μπορούσαν να τα κάνουν και αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη κυβέρνηση η οποία μας είπε ότι θα διαπραγματευτεί, ότι θα σκίσει το μνημόνιο και ότι θα επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, ας πούμε, το οποίο είναι και το κυριότερο. Έτσι και αντί αυτού βλέπουμε να συνεχίζεται επιτοχήριστον, συγγνώμη, θα το πω επιτοχήριστον, το mail χαρδούβελη. Απλά δεν έτσι είναι. Θεμή, αυτή την, το ΕΠΑΜ τώρα, αυτή την λέξη διαπραγμάτευση, εσείς πώς την αναλύετε? Εντάξει, δεν υπάρχει διαπραγμάτευση μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, γιατί για να είμαστε και σοβαροί σε αυτούς που μας ακούνε. Βεβαίως. Ότι εφόσον χρωστάς, είτε τώρα τα 200 είναι το πραγματικό και τα άλλα είναι τα τρίκ των Ευρωπαίων και τα κομπίνες τους, ναι. Είτε 100 είναι, πρέπει να δοθούν, πρέπει να γίνει μια διαπραγμάτευση. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Το ΕΠΑΜ δεν λέει αυτό και δεν είναι θέμα. Δεν είπα ότι το ΕΠΑΜ λέει αυτό. Ναι, σαφώς. Εγώ λέω αυτό που βλέπουμε, δηλαδή. Εγώ λέω το εξής, ότι ο κόσμος θα πρέπει να ενημερωθεί πώς δημιουργήθηκε αυτό το χρέος και κάτω από ποιους όρους επιβλήθηκε σε αυτό το λαό. Ειδικά το χρέος το οποίο μας μπήκε από το 2010 με τους μηχανισμούς στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προϊόν απειλής, εκβιασμού και δόλου. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το χρέος, κάλλιστα με όλα τα νομικοπολιτικά όπλα που μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο θέλει να λέγεται κυριαρχό και θέλει να ασκεί εθνική κυριαρχία στο εσωτερικό του και στο διεθνές επίπεδο, δεν έχει παρά να διεθνοποιήσει αυτή την ιστορία με τον τρόπο που επιβάλλεται από τους διεθνείς κανόνες. Και δεν είναι άλλη από διεθνοποίηση. Τι σημαίνει? Ότι όταν έχουμε αποφάσεις του ίδιου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποφάσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Μάρτιο του 2014, που λένε ότι καταρχήν η Τρόικα και οι μηχανισμοί οι οποίοι επένδυκαν σε χώρες για τα προγράμματα στήριξης και προσαρμογής έχουν φερθεί παράνομα και καταχρηστικά, και ο τρόπος που υπογράφτηκαν από το 2010 οι δανειακές συμβάσεις και μπήκαμε σε λογικές μνημονίων είναι προϊόν απάτης, εκβιασμού και δόλου. Όπως σου είπα, έχεις όλα τα όπλα να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις αυτές τις συνθήκες. Σωστά. Και πού οδηγούμαστε τώρα, καλημέρα και από μένα? Δηλαδή, με όλη αυτή την περιγραφή βλέπουμε μπροστά μας ένα τοίχο. Δεν περνάς. Σαφώς, γιατί αυτοί δυστυχώς έχουν το προνόμιο της ρευστότητας που λέμε ή της έκδοσης του χρήματος, της κοπής του χρήματος. Και τα όπλα ποια είναι, δηλαδή πάμε σε ένα τοίχο. Το όπλο μας ποιο είναι? Για τον κόσμο μιλάω, δηλαδή το να πω, όπα, εδώ είναι παράνομο, πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά, όχι... Το όπλο είναι πάρα πολύ απλό, συνάδελφοι. Το όπλο είναι η μη αναγνώριση του χρέους, όχι η διαγραφή του απλά. Γιατί το να πεις ότι το διαγράφω έχει μια συνέχεια και μπλέκεσαι, ας πούμε, σε διάφορους ατραπούς. Αν όμως πεις ότι δεν αναγνωρίζω το χρέος και χρησιμοποιώντας τα όπλα που σου δίνει το διεθνές δίκαιο, αν θέλεις να το πω έτσι, μη αναγνωρίζοντας το χρέος, τους φέρνεις σε ένα τραπέζι και τους λες από εδώ και πέρα, παιδιά, ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε ποιο κομμάτι, το ΕΠΑΜ συγκεκριμένα λέει ότι όλο το χρέος είναι παράνομο και καταχρηστικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορέσουμε να, αφού λέμε ότι δεν το αναγνωρίζουμε, τους πετάμε αμέσως στο μπαλάκι και τους λέμε ελάτε να δούμε, εν πάση περιπτώσει, ποιο χρέος μπορεί να, πάνω σε ένα τραπέζι, ποιο χρέος μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να πληρωθεί, σε ποιο βαθμό και σε τι μέγεθος και σε τι ποσοστό και όλα αυτά και σε πόσο χρόνο και όλα. Αλλά η διαπραγμάτευση, δεν μπορείς να πηγαίνεις λέγοντας ότι εγώ έχω την εναλλακτική να μπορώ να δώσω τη διέξοδο στο λαό μου χωρίς να έχω την ανάγκη χρηματοδότησης τη δική σας. Γιατί αυτή τη στιγμή όσο έχουμε ανάγκη χρηματοδότησης, όσο και σκληρή διαπραγμάτευση να λέμε ότι κάνουμε, έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι. Είναι απλό το πράγμα. Τώρα να πάμε και στο θέμα που μας καίει, γιατί εξελίσσονται κάθε εβδομάδα πληστηριασμοί. Όταν έχουμε αυτά τα διέξοδα, παρότι το γεγονός ότι υπάρχει μια δέσμευση. Πριν πας στους πληστηριασμούς, Άγγελε, να ρωτήσω τον Θέμη, τον Συμβουλόπουλο. Θέμη, κατά πόσο στέκεται αυτό που λέει το ΕΠΑΜ ότι όλο το χρέος. Έχουμε μιλήσει με τον Καζάκη εδώ στην Αέρα Πάτρας. Ναι, ο Δημήτρης τα έχει αναλύσει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα. Γιατί μέσα σε αυτό το χρέος δεν βλέπουμε κανένα δάνειο που πήραμε ότι πρέπει να το δώσουμε πίσω. Από τα 240 δις που πήραμε από το μηχανισμό στήριξη από το 2010, δεν είναι όλο
το χρέος παράνομο. Όλο. Mm. Όλο. Mm. Και από εκεί και πέρα ελέγχεται ο τρόπος που μπήκαμε μέσα σε αυτή την. Γιατί έπρεπε δηλαδή να. Δεν μπορούσαμε να αποπληρώσουμε το προηγούμενο χρέος. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι που πρέπει να ελεγχθεί. Δεν στείνεται επιτροπή σε αυτό για να μάθουμε. Βεβαίως στείνεται επιτροπή. Βεβαίως στείνεται επιτροπή που λέγεται λογιστικού ελέγχου, αν θέλεις. Αλλά αυτή η επιτροπή. Το πρώτο και κύριο πράγμα που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση η οποία σέβεται το λαό της είναι καταρχήν να στήσει μια τέτοια επιτροπή από το ίδιο το κράτος. Mm. Όχι από μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα έρθει να κάνει ένα λογιστικό έλεγχο του χρέους προς όφελος πιανού. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, τι λέω, ότι άλλο είναι να έχεις δικούς σου λειτουργούς, ανθρώπους δηλαδή οι οποίους τους εμπιστεύεσαι που θα λειτουργήσουν υπέρ του δημόσιου συμφέροντος να κάνεις αυτό τον έλεγχο, και άλλο το να φέρεις τη Λαζάρντ, παραδείγματος χάρη. Σωστό. Το παράνομο, έτσι να το λέμε για τους ακροατές και τις ακροάτρες που δεν μπαίνουν πολύ βαθιά σε αυτά τα ζητήματα. Πού έχει βάση, γιατί το λέμε παράνομο παρότι γίνεται αντιληπτό από τη λέξη. Διότι είναι το κογλυφικό. Μάλιστα. Είναι το κογλυφικό. Έτσι. Είναι αυτό που λέω, Θέμη, ότι τα δάνεια οι Έλληνες που έχουν πάρει από τις τράπεζες σχεδόν τα έχουν πληρώσει. 10 φορές επάνω. 10 φορές. Δεν γίνεται μία κίνηση, και θα περάσουμε τώρα στο ερώτημα του Άγγελου που έλεγε για τους πληστηριασμούς. Δεν γίνεται μία κίνηση να μειωθούν τα επιτόκια. Για αυτή την αγριότητα που κάνουν οι τράπεζες, θα πρέπει να δώσουν λόγο κάποια στιγμή. Και δεν είμαστε τόσο, να δείτε πάντως, τόσο όποιος θέλει να ασχοληθεί με την ιστορία του χρέους, πρέπει να πάει πίσω στην ιστορία. Εγώ δεν θα πω αυτή τη στιγμή, δεν θα κάνω ανάλυση για αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει να καταλάβουμε, και όσο και να φαίνεται τραβηγμένο, ότι το χρέος το οποίο υποχρεωθήκαμε να μπούμε στο μηχανισμό στήριξης γιατί είχαμε ψηλά ελλείμματα και δεν μπορούσαμε να πληρώνουμε, ουσιαστικά είχαμε ψηλά ελλείμματα γιατί αναγκαζόμασταν να πληρώνουμε το χρέος. Το χρέος λοιπόν που πληρώναμε είναι σουλτανικό χρέος. Το διανοούμαστε αυτό το πράγμα. Είναι δηλαδή από τότε που η Ελλάδα επί εποχής Βενιζέλου προσάρτησε εδάφη στην ελληνική επικράτεια και υποχρεωθήκαμε από τους εταίρους της εποχής, στους Άγγλους και τους Γάλλους, να χρεωθούμε το χρέος των Οθωμανών που είχαν μαζί τους. Επί της ουσίας, αυτά τα χρέη, παρότι πέρασαν πόλεμοι, σβήστηκαν, ξαναήρθαν με δικούς μας πολιτικούς το 1963 και το 1964, ξαναεπιβλήθηκαν υπό το άρτιο στον ελληνικό λαό, και αυτό το χρέος μας οδήγησε σήμερα στους μηχανισμούς. Κάτι που δεν το βλέπουμε από τη μεριά της Γερμανίας, Θέμη, η οποία χρωστάει, εγώ θα μιλήσω για τις αποζημιώσεις, αλλά χρωστάει χρήματα του παππού σου, των παππούδων μας, που πήρε από την Τράπεζα της Ελλάδος. Βεβαίως. Και δεν το βλέπουμε να τα έχει δώσει τα χρήματα, και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι μια παγίδα που θα πέσει μέσα ο Σόιμπλε. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, το οποίο δεν, νομίζω ότι δεν το χειριστήκε καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα καλά. Μέσα στις διαπραγματεύσεις για να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπούμε στο νόμισμα, για να σε διάφορες διπλωματικές δηλαδή διαστάσεις που είχε αυτή η ιστορία, πάντα το δάνειο και η αποζημίωση, οι πολεμικές επανορθώσεις ήταν ένα αγκάθι σε αυτή την ιστορία. Πρέπει να πούμε εδώ ότι δεν έχουμε σύμβαση ειρήνης με τη Γερμανία. Είμαστε η μόνη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που η Γερμανία δεν έχει υπογράψει ειρήνη μαζί μας. Ουσιαστικά είμαστε σε καταστολή αυτής της ιστορίας. Είναι σαν να είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Γερμανία. Γενικά κοινωνικά είμαστε, αλλά εντάξει τώρα. Και θα σας πω και κάτι άλλο για να μην ακούει ο κόσμος και λέει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, το χρέος είναι παράνομο, πώς αποδεικνύεται. Αποδεικνύεται, αλλά ας πούμε και κάτι άλλο. Πώς είναι δυνατόν να είχαμε το 1936 επικυβέρνηση φασίστα του Μεταξά ή και νωρίτερα το 1932 με το Βενιζέλο να λένε οι πρωθυπουργοί τότε ότι όταν είναι να πεθάνει ένας λαός μου, όταν δεν μπορεί να επιβιώσει το μεγαλύτερο μέρος του λαού μου, ακόμα και παράνομο να μην είναι το χρέος, δεν δικαιούμαι να αποπληρώσω τους δανειστές. Διεθνείς συνθήκες, παιδιά. Ναι. Το είπανε το 1932, τη δεκαετία του 30, και δεν μπορούμε εμείς να το πούμε τώρα. Δεν είναι εταιρεία μια χώρα που κλείνει, τη κάνει πτώχευση και μοιράζει στα περιουσιακά τη στοιχεία. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Εδώ μας έχουν βάλει σε μια κατάσταση ότι ρε παιδί μου, είμαστε μπαταχτσίδες και πρέπει να πληρώσουμε. Για σταθείτε, ρε παιδιά. Πόσος κόσμος πρέπει να πεθάνει.
θα πεθάνει κι άλλος. Και τώρα πάμε στη μεγάλη ιστορία των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν κι άλλα. Όταν λοιπόν περιγράφουμε όλο αυτό το πλαίσιο των καταστάσεων, μπορούμε να νιώθουμε απόλυτα σίγουροι ότι θα πάμε σε ένα νόμο που θα είναι οριστικά, θα ορθώσουν οριστικά μια σπίδα προστασίας όσους απειλούνται με αυτή την κατάσταση? Γιατί οφείλω να πω ότι ανησυχώ εγώ όταν θα χάσουν οι τραπεζίτες χρήμα, και αυτοί έχουν το πάνω χέρι τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, εμείς θα περιμέναμε να έχει δώσει μια παράταση, τουλάχιστον μια παράταση, η κυβέρνηση. Αυτό δεν είπε ότι θα έκανε. Θα δώσει μια παράταση στο να μην εκπληστριάζονται οι πρώτες κατοικίες για κάποιο διάστημα, μέχρι εν πάση περιπτώσει να δούμε τι άλλο μπορεί να γίνει, να νομοθετηθεί ακόμα κάτι καλύτερο. Έτσι, αυτή την παράταση δεν την έχει δώσει. Ο κόσμος νομίζει ότι, επειδή εξαγγέλθηκε, νομίζει ότι δεν εκπληστριάζονται οι πρώτες κατοικίες. Ότι λειτουργεί κιόλας. Όχι, δεν λειτουργεί. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί καμία παράταση και δυστυχώς, από όσο βλέπουμε, διαβάσαμε το mail του κυρίου Βαρουφάκη στις 20 του Φλεβάρη στο Eurogroup, αυτό που προβλέπει για την ιδιωτική περιουσία είναι να γίνει περιουσιολόγιο. Για αυτό το περίφημο περιουσιολόγιο που ακούγεται. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, ότι αν οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν ήθελε να είναι σε θέση να βγάλει στο σφυρί μέχρι και το τελευταίο περιουσιακό στοιχείο των οικοκυριών, τι θα έκανε? Δεν θα έκανε περιουσιολόγιο, θα έκανε βεβαίωση των πηγών εισοδήματος με βάση το οποίο πρέπει να εκτιμάται η αντικειμενική φοροδοτική ικανότητα του φορολογουμένου. Σωστά. Αντί για αυτό, η κυβέρνηση μας λέει ότι θεωρεί ως βάση φορολόγησης ότι δεν είναι το παραγόμενο εισόδημα, αλλά η περιουσία κινητή και ακίνητη. Πέστε μου εσείς, με τέτοιο mail στο Eurogroup, με το ότι δεν έχει δοθεί ακόμα παράταση, μπορεί κάποιος να είναι ήσυχος ότι θα σταματήσει να εκπληστηριάζεται η πρώτη κατοικία ή ακόμα και όχι η πρώτη κατοικία και τα υπόλοιπα ακίνητα? Ναι. Εγώ δεν το βλέπω. Ναι, κάτω από αυτό το πρίσμα και τη λογική που διαμορφώνεται, δεν μπορείς να είσαι ήσυχος με αυτό το σκεπτικό και έτσι προσπάθει. Όχι, μα σας λέω, εμείς κάθε Τετάρτη πηγαίνουμε στα ειρηνοδικεία. Σας πληροφορώ ότι πληστηριάζονται πρώτες κατοικίες. Και εδώ και εδώ, την προηγούμενη Τετάρτη, 4-5 πληστηριασμοί δεν έγιναν πρώτης κατοικίας, επειδή μίλησα με κάποιους στην τράπεζα Θέμη, ναι, και μου είπαν, εμείς δεν λειτουργούμε έτσι. Αν δεν έρθει χαρτί. Καλά, και χαρτί που ερχόταν πρώτα στην τράπεζα που πήγαινε, ναι, δεν το λαμβάνανε επί Σαμαρά, δεν το λαμβάνανε καθόλου υπόψη, επί Παπαδήμου, καλά. Αν δεν έρθει να γίνει κάτι σαν νόμος, δεν μπορούμε να. Εμείς κανονικά θα προχωρήσουμε στους πληστηριασμούς. Εννοείται. Εννοείται. Μα οι τράπεζες τι είναι, σοβαρά μιλάμε τώρα. Επίσης, ξέρετε τι, μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει τραπεζική ενοποίηση στην Ευρώπη. Τραπεζική ενοποίηση τι σημαίνει? Αυτό έγινε πριν 6 μήνες, από όσο θυμάμαι. Ίσως και λιγότερο. Τι σημαίνει τραπεζική ενοποίηση? Ότι οποιαδήποτε κατάσταση θεωρηθεί ότι προσβάλλει τη βιωσιμότητα της τράπεζας, έχει προτεραιότητα η τράπεζα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν θεωρήσει οι μηχανισμοί ότι οι τράπεζες πρέπει να κουρεύουν χρέη από πρώτη κατοικία ή από ακίνητα, γιατί ο δανειολήπτης δεν μπορεί να πληρώσει λόγω πραγματικών συνθήκων, δεν θα μετράει ως προτεραιότητα η συνθήκη που έχει πλέον ο δανειολήπτης, αλλά ναι, το αν η τράπεζα μπορεί να είναι βιώσιμη. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω? Ναι, ναι. Να, μία είδηση από την επικαιρότητα για να ενισχύσουμε αυτά που λέμε. Λοιπόν, λέει ο κύριος Δημήτρης Παπαδημούλης ότι η καθυστέρηση στην κατάθεση των νομοσχεδίων για τις 100 δόσεις και τα κόκκινα δάνεια, που είναι σαν πλοκάμις αυτή την ιστορία που συζητάμε, ναι, δεν έχουν ακόμα εγκριθεί, και μιλάμε για τα νομοθετήματα, διότι θέτουν ζητήματα οι δανειστές. Βεβαίως, είναι μονομερείς ενέργειες αυτά. Και εδώ αρχίζει και μουδιάζεις. Δηλαδή, βέβαια. Και με τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας τι θα γίνει? Γιατί μπορεί να, ας πούμε, κάποιος να πει ότι θα δω μια σπίδα, αλλά όταν απειλείς από αυτά τα δύο βασικά θέματα, τις 100 δόσεις, τα κόκκινα δάνεια, τι θα κάνουν οι τραπεζίτες που σε αυτή τη χώρα κάνουν κουμάντο, δυστυχώς? Βεβαίως, και να σας πω κάτι, αυτό θα έτσι πως πάει το πράγμα, δεν θα είναι μόνο από τις τράπεζες πια. Θα είναι από τη φορολογία. Θα χάνουμε περιουσία επειδή δεν θα μπορούμε να εκπληρώνουμε τους φόρους μας. Ναι, ναι. Δεν είναι μόνο το σημείο της τράπεζας, έτσι. Προφανώς. Θα χάνουμε για πολλούς λόγους περιουσία, Θέμη. Δεν είναι για το θέμα που συζητάμε, αλλά σήμερα ο μέσος άνθρωπος θα χάνει αντίπεινα κιού φακή στην περιουσία του, επειδή δεν έχει πρόσβαση στην υγεία, σε σοβαρές καταστάσεις της υγείας του, επειδή δεν μπορεί να φάει. 1002, δεν είναι, ναι, μόνο αυτή. Ήδη, και ξέρετε τι, πριν φτάσεις στις τράπεζες ή στη φορολογία, ήδη πολλοί κόσμος που είχε
χρόνια οικονομίες για να πάρει ένα σπίτι στο παιδί του, ρε παιδί μου, για να πάρει ένα σπίτι στην κόρη του, ας πούμε, έτσι, ή για να φτιάξει ένα εξοχικό. Έτσι, μπαίνει σε αυτή τη στιγμή σε κατάσταση να το πουλήσει από μόνος του, να το πουλήσει για ένα κομμάτι ψωμί, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υπόλοιπες υποχρεώσεις του. Έχουμε φτάσει και σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή. Ξεπουλιέται το σύμπαν, είτε με τη θέλησή μας, είτε χωρίς τη θέλησή μας. Και τι γίνεται από εδώ και πέρα, με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι όπως εσείς, άνθρωποι μας στην Πάτρα που κάθε Τετάρτη παλεύουν να αποτρέψουν μια κατάσταση. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, το κίνημα αυτό των πληστηριασμών, το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά από το ΕΠΑΜ, αλλά και πολλές τοπικές συλλογικότητες και άλλοι πολιτικοί φορείς, ας πούμε, είναι αλληλέγγυοι σε αυτή την ιστορία, και απλός κόσμος, ουσιαστικά απλός κόσμος, δεν έχουμε σκοπό να το σταματήσουμε. Με την έννοια δηλαδή ότι όποτε βρισκόμαστε στα ειρηνοδικεία, πραγματικά δεν μπορεί να τελεστεί κανένας πληστηριασμός. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι δρομολογούν την ηλεκτρονική μορφή κατάσχεσης και πληστηριασμού πλέον. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται κανένας να πηγαίνει στα ειρηνοδικεία. Αυτό είναι αποκάλυψη. Για να δώσουμε περισσότερα. Εδώ μας έδωσε την είδηση της τεχνολογίας. Δηλαδή... Βεβαίως, αυτό δρομολογείται να γίνει από τον Ιούνιο. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον είχε πει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και έτσι στην ουσία απενεργοποιούν τη δυναμική των ανθρώπων που είναι έξω από τα ειρηνοδικεία. Ακριβώς. Δεν ξέρω, θα πρέπει να κάνουμε. Με hacking μετά. Μετά θα κάνουμε δηλαδή αντίσταση με hacking. Πρέπει να μάθουμε υπολογιστές. Πρέπει να βρούμε τέτοιους εξειδικευμένους τύπους, ας πούμε. Να το κάνουμε όπως τα εμπορικά μέσα. Το επαναλαμβάνεις. Από τον Ιούνιο, λοιπόν, ο πληστηριασμός θα έχει ηλεκτρονική μορφή. Οπότε δεν καταλαβαίνεις. Προγραμματίζουν το λογισμικό αυτό, ας πούμε, έτσι, για να μπορέσει να, τουλάχιστον πιλωτικά σε κάποιες περιοχές, να μπορέσουν να γίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο. Δηλαδή δεν θα χρειάζεται καν να πηγαίνει ο ειρηνοδίκης, δεν θα χρειάζεται καν, δεν θα καταλαβαίνεις πότε γίνεται αυτό χωρίς το πράγμα. Φυσική παρουσία. Χωρίς φυσική παρουσία. Και μάλιστα, αν το θυμάμαι καλά, μιας και το είπες, είχαν θέσει ζητήματα στη μεγάλη τους αποχή οι δικηγόροι για την για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Για τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, την παρουσία των μαρτύρων. Βεβαίως. Σιγά σιγά εξελίσσεται αυτό το περίεργο κουβάρι. Και μετά μου λένε κάποιοι συνάνθρωποι μου, μα ανησυχείς. Βεβαίως και ανησυχώ με αυτά που ακούω. Αλίμονο. Και ο κώδικας πολιτικής οικονομίας, τον οποίο δεσμεύτηκε η νέα κυβέρνηση στο Eurogroup να τον, να τον περάσει, έτσι, να ισχύει δηλαδή ο καινούριος κώδικας, δεν περιλαμβάνει μόνο την ηλεκτρονική, τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό. Ναι. Αν τον διαβάσετε, τον κώδικα πολιτικής οικονομίας, είναι πραγματικά ένα τέρας. Μιλάμε για ένα τέρας. Γίνεται εντελώς αδύνατη η πρόσβαση οποιουδήποτε απλού πολίτη θέλει να προσφύγει στο δικαστήριο για οποιοδήποτε λόγο, για το δάνειό του, για δικές του δικαστικές ανάγκες, ας πούμε, όπου πρέπει να πάει, αυξάνοντας με φοβερό τρόπο, με λογαριθμικό τρόπο τα δικαστικά έξοδα, θα κρίνεται αδύνατο, δηλαδή, μία μέση οικογένεια στην κατάσταση που βρίσκεται να μπορέσει να προσφύγει στο δικαστήριο λόγω του κόστους. Βέβαια. Απαγορευτικό. Ναι. Γνωστό αυτό. Εδώ δεν έτσι, τελειώνουν με τους δικηγόρους, γιατί δεν χρειάζονται πλέον να υπάρχουν φυσικοί μάρτυρες για οποιαδήποτε αυτό, υπόθεση στα δικαστήρια. Τεράστιο θέμα. Μην υπάρχει φυσική παρουσία μάρτυρα. Δεν θα υπάρχει φυσική παρουσία μάρτυρα. Προβλέπει ο κώδικας πολιτικής οικονομίας ότι με απλή κατάθεση ενός εγγράφου έχουμε τη μαρτυρία που χρειαζόμαστε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Προφανώς και το καταλαβαίνω. Αλλά... τελειώνει όλους τους δικηγόρους, έτσι καλώς τον κλάδο, τους μικρούς δικηγόρους οι οποίοι ζουν, ας πούμε, από τέτοια πράγματα, έχουν αυτό το εισόδημα. Ωραία, και θα τους αναγκάσει να μπουν σε μεγάλα δικηγορικά γραφεία που όλοι ξέρουμε τι ρόλο παίζουν πλέον τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, ότι γίνονται τα ίδια δικηγορικά γραφεία στις πρακτικές εταιρείες, ας πούμε. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Θέμη. Ευχαριστούμε για, για την ώρα και την... Εγώ ευχαριστώ. Απλά όσο και ο κόσμος... Αν θέλεις κάτι να συμπληρώσεις... Ναι, θέλω να συμπληρώσω. Βέβαια, και... να μην το αφήσω έτσι και αυτό, γιατί θα για θέλουν να το ρωτήσουμε αυτό. Το ΕΠΑΜ είδαμε ότι δεν κατέβηκε στις εκλογές. Ναι. Υποστήριξε αμέσως πλη σαφώς πολιτικές του ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ, καλά το λέω? Ναι, με έναν τρόπο ναι. Εμείς υπολογίσαμε τα πράγματα ως εξής. Ναι. Είπαμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια δυναμική στον κόσμο για να φύγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος από την κυβέρνηση της χώρας. Ωραία. Αυτό το πράγμα σαν δυναμική
το συγκέντρωνε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Κυρίως και από εκεί και πέρα και η ΑΝΕΛ και ενδεχομένως κάποιοι άλλοι. Εμείς είπαμε ότι δεν διανοούμαστε αυτή τη στιγμή να κόψουμε έστω και την παραμικρή τρίχα από αυτή τη δυναμική. Ακόμα και το 2% που μπορεί να έπαιρνε το ΕΠΑΜ ή το 3% ή οποιοδήποτε ποσοστό θέλετε, δεν θέλαμε να το πάρουμε από τη δυναμική ενός κόμματος το οποίο είχε προοπτική εξουσίας. Μόνο και μόνο γιατί καταλαβαίναμε ότι αυτοί οι τύποι έπρεπε να φύγουν από την κυβέρνηση. Ξέραμε βέβαια ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και για το ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέγαμε και από πριν εμείς. Αλλά το είδαμε προς όφελος, ας πούμε, του ελληνικού λαού, ότι δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή. Όμως η απόφαση ήταν συλλογική, γιατί στο ΕΠΑΜ κάνουμε κάθε φορά δημοψήφισμα όλων των μελών πανελλαδικά για να αποφασίσουμε αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε. Ήταν λοιπόν μεγάλο το ποσοστό προς αυτή την κατεύθυνση και έτσι αποφασίσαμε να μην κατέβουμε. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε πλέον την αντιπολίτευση η οποία πρέπει να υπάρχει αυτή τη στιγμή, έτσι, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες. Θα τα μάθουμε. Λοιπόν, Θέμης Σεμβουλόπουλος, κυρίες και κύριοι, πρώτος συντάκτης της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ, αγώνας, επειδή το ξέρω αυτό, το παρακολουθώ, για τους πληστηριασμούς, διότι τώρα την Ελλάδα την κυβερνούσαν και τώρα ψηλό την κυβερνούν, δεν ξέρω κατά πόσο θα το δούμε, τραπεζίτες. Ο Σάλλας είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο Σάλλας μπήκε πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ναι, το είδα. Ήτανε πρωθυπουργός της χώρας και να δούμε τώρα αν θα παραμείνει ως πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ξέρω, εσείς ας το αναλογιστεί ο κόσμος αυτό. Θα το πάντως, δούμε. Έτσι. Θα και το εγώ δούμε. Θέλω να πω μια παρατήρηση σε αυτό. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι θα κινηθούν εναντίον των ολιγαρχών αυτής της χώρας, και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι οι ολιγάρχες, 5-6 ονόματα είναι όλα και όλα, αν θέλετε, έτσι, τη στιγμή που αυτοί ήταν άμεσα διαπλεκόμενοι με την Τράπεζα Πειραιώς και τον κύριο Σάλλα. Είναι μεγάλα τα συμφέροντα, αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός και το βλέπει, δηλαδή, ότι πρέπει να γίνει επανάσταση προς αυτά τα συμφέροντα. Γιατί έχουμε και γερμανοτσολιάδες που τους υποστηρίζουν. Γερμανοραγιάδες θα λέμε. Θέμη, σε ευχαριστούμε πολύ από την Πάτρα. Καλό μεσημέρι. Επίσης και εγώ να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Έρα Πάτρας. Στους 92,5, 93,9 και 89,9.